Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Πάμε να υποδεχθούμε την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη. Καλησπέρα κυρία Κοζατσάνη. Καλησπέρα σας κυρία Κοσμίδου και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας κυρία Κοζατσάνη. Εννοείται πως τις τελευταίες ημέρες μονοπολεί το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά. Μάλιστα, η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς εξέδωσε δελτίο τύπου με όλα τα αποτελέσματα θετικά όπως χαρακτηρίστηκαν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Κοζατσάνη, να δούμε τα πιο σημαντικά εξ αυτών, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν και αναλυτικά στο site της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που όλοι περιμέναμε, με το φράγμα των Εστορίου. Το λέγαμε ότι όταν έρθει ο Πρωθυπουργός στην περιοχή μας θα έχουμε ανακοινώσεις. Τι έχουμε σε αυτό το κομμάτι, κυρία Κοζατσάνη? Καταρχήν να πω ότι η άφιξη ενός Πρωθυπουργού σε μία περιοχή, αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Και πόσο μάλιστα όταν προσγειώνεται και απογειώνεται και στο αεροδρόμιο της περιοχής μας. Επομένως, θεωρώ ότι η επίσκεψη από μόνη της είναι κλείνει θετικά. Από εκεί και πέρα όμως, έπρεπε και μετά από πιέσεις όλων των φορέων να καταφέρουμε και κάτι επιπλέον για την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι όσον αφορά το φράγμα του Νεστορίου, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και αργότερα στη ΖΕΠΟ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είπαν, όπως πριν από λίγες ημέρες είχαμε πει, κυρία Κοσμίδη, ότι η επικαιροποίηση της μελέτης είναι επιβεβλημένη να γίνει, όποια και αν είναι περαιτέρω οδός συνέχισης του έργου. Και είχαμε πει πριν από μήνες για μια επαναδημοπράτηση του έργου, και το οποίο θα ήταν μια ασφαλής πορεία, αλλά χρονοβόρα ως επιτοπλίστων. Έτσι λοιπόν είχε στην σκέψη του Υπουργείο να επεξεργαστεί και μια εναλλακτική άλλη πορεία, που είναι να πάει στον δεύτερο ή στον τρίτο μειοδότη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία προφορική συγκατάθεση να αναλάβει ο τρίτος μειοδότης, που είναι η κατασκευαστική τέρνα, και περιμένουμε εντός των ημερών, επειδή προσωπικά μίλησα και με τον Υπουργό, να έρθει και η γραπτή επιβεβαίωση. Οπότε εκεί θα κλείσει ουσιαστικά το πρόβλημα με το φράγμα του Νεστορίου και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ο Υπουργός επανεκκίνηση. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση εντωμεταξύ είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι της τάξης των 22,8 εκατομμυρίων, ενώ στα χαρτιά μας, όταν πρώτη είχε γίνει μελέτη, είχαμε φτάσει και μάλιστα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό είχα ερωτηθεί πόσο άραγε θα πάει το κόστος από εδώ και πέρα της εκτέλεσης του φράγματος Νεστορίου, γιατί είχαμε ξεκινήσει τότε με μία μελέτη των 40 εκατομμυρίων. Βέβαια μπαίνουν και οι εκτόσεις, οπότε θα ήταν μικρότερο το ποσό. Φαίνεται όμως ότι τα έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει σε όλο αυτό το διάστημα, στην περιοχή εκείνη, δεν ήταν και τόσο ασήμαντα, διότι από εδώ και πέρα το ποσό το οποίο έχει μπει στον προϋπολογισμό προχωρώντας και η μελέτη, αγγίζει περίπου τα 23 εκατομμύρια. Οπότε θέλω να πω ότι και το ποσό αυτό δεν το βλέπω και τόσο πολύ απαγορευτικό για την καλή συνέχιση, καλή συνέχιση του και από τη στιγμή... Αυτό είναι το θέμα. Και από τη στιγμή που μας είπατε, κυρία Κοζατσάνη, ότι έχουν γίνει κάποια έργα ήδη στο φράγμα του Νεστορίου και ο χρόνος υλοποίησης από τη στιγμή που θα πάρει μπροστά θα είναι πολύ πιο σύντομος από την αρχική πρόβλεψη, λογικά. Έτσι είναι, και έχουμε και τη δέσμευση, επειδή υπάρχει και η αγωνία όλων τι θα γίνει αν δεν τα καταφέρουμε να το επισκευάσουμε μέσα στα όρια που μας θέτει το ΕΣΠΑ. Έχουμε την διαβεβαίωση ότι θα περάσει σαν γέφυρα στο επόμενο ΕΣΠΑ και επομένως θα υπάρχει συνέχεια και αν περάσει το χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα βέβαια
συγχρόνως δουλεύεται το αρδευτικό και ήδη και η περιφέρεια προχωράει, ήδη προχωράει τη μελέτη για το υδροηλεκτρικό. Μάλιστα, πάντως, κυρία Κοζατζάνη, πριν 1,5 χρόνο περίπου που είχατε αναλάβει χρέη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, νομίζω το είχατε θέσει ως στόχο να δοθεί λύση σε ένα έργο το οποίο, συγγνώμη για την έκφραση, μας τυχιώνει τόσα χρόνια. Παρόλα τα έργα που γίνονται, φυσικό αέριο, σύρεγγα της κλεισούρας, το μεγάλο μας παράπονο ήταν το φράγμα του Νεστορίου. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πέρσι τον Νοέμβριο που αναλάβατε, ήταν ένας πόθος, να το πω, ένα μεράκι, να το πω, να μπορέσετε να το υλοποιήσετε αυτό το έργο κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Όντως, στις πλάτες μου αισθανόμουν ότι είχα και μάλιστα ήταν έργα τα οποία πολλοί δεν τα πιστέψανε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, υπήρχε η διαβεβαίωση έναρξης της κατασκευής του φυσικού αερίου και πάλι υπήρχαν αμφιβολίες. Αυτή τη στιγμή έχει στηθεί το εργοτάξιο της σύραγγας της κλεισούρας και ακόμα υπάρχουν αμφιβολίες εάν θα συνεχίσει και αν θα ολοκληρωθεί. Και τώρα είναι και το φράγμα του Νεστορίου που ήταν και το πιο δύσκολο έργο νομίζω. Ξεκινάνε όλα, κυρία Κοσμίδου, από την... Εδώ τώρα είμαι σίγουρη γι' αυτό, από την πολιτική βούληση. Εφόσον δεσμευτήκανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα λυθεί το θέμα, καθυστερήσαμε την αλλαγή του Υπουργού, αλλά από εκεί και πέρα, αφού υπήρχε πολιτική βούληση, έπρεπε όλοι να πιέσουμε, γιατί ξέραμε ότι ήταν θέμα χρόνου και πιέζαμε πως να βρούνε την πιο ασφαλή οδό. Μάλιστα. Και αυτό επιτεύχθηκε. Και όσον αφορά για τη σύραγγα της κλεισούρας που μας ενδιαφέρει, την οποία επισκέφθηκε, είναι ότι το είπα και στην προηγούμενη συνέντευξή μου, ότι θέλουν να συντομεύσουν τον χρόνο κατασκευής της σύραγγας, γιατί όλοι αμφισβητούν αν θα τελειώσει η έγκαιρα. Και αυτό το πληροφορήθηκα σήμερα, ότι τα πολύ μεγάλα έργα, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο έργο, είναι 71 εκατομμύρια συν τα συνοδά, φτάνουμε το 74 εκατομμύρια. Οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν μπόνους όταν το τελειώνουν στην ώρα τους ή πιο νωρίς. Οπότε και για το συμφέρον των κατασκευαστικών και για το δικό μας το συμφέρον εννοείται είναι να τελειώσει μια ώρα αργότερα. Υπάρχουν κίνητρα. Μάλιστα. Επομένως, Πάντως, εντύπωση μου προκαλεί, κυρία Κοζατζάνη, βλέπουμε να γίνονται έργα. Τα βλέπουμε. Δεν είμαστε τυφλοί. Ξεκίνησε και η σύρυγα της κλεισούρας. Την επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία. Και υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες. Και στην ουσία, σας λιθοβόλουν, όχι σας προσωπικά, γενικά σας λιθοβόλουν την Περιφερειακή Αρχή και γίνονται. Λένε κακές ειδήσεις, ας πούμε, θα σταματήσει το έργο, δεν θα ολοκληρωθεί, αν θα ολοκληρωθεί, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή, πραγματικά, είναι ορισμένα πράγματα, σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου τα αρνητικά σχόλια με όλον αυτόν τον αρνητισμό τον οποίο επικρατεί. Σας ξαναείπα ότι τα αρνητικά σχόλια, εφόσον υπάρχει αιτιολόγηση, τα εκλαμβάνω σαν θετικά. Όλα τα άλλα τα εκλαμβάνω σαν συκοφαντία και ξέρετε, γιατί είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο για μένα. Γιατί εγώ είμαι εδώ τώρα και δεν ξέρω και για πόσο καιρό θα είμαι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπαίνει η αμφιβολία στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή, αφού γίνονται θετικά πράγματα, γιατί να μην εισπράξει το θετικό στοιχείο και ο πολίτης. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Οπότε ουσιαστικά κάνουν κακό στην ίδια την πολιτεία, πιστεύω εγώ, και όχι στο πρόσωπο. Έτσι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, είναι, κυρία Κοζατζάνη. Πάμε και σε άλλα ευχάριστα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας. Αεροδρόμιο Καστοριάς ήρθε στη Δυτική Μακεδονία μέσω του δικού μας του αεροδρομίου. Θα μπορούσε να πάει είτε από Θεσσαλονίκη είτε από Κοζάνη. Επέλεξε να έρθει από την Καστοριά και να φύγει πάλι από την Καστοριά. Εκεί τι εξέλιξη είχαμε, κυρία Κοζατζάνη? Όντως το επισκέφτηκε, όλοι τον υποδεχθήκαμε, είδε και το αεροδρόμιο μας, του άρεσε, ζήτησε να ενημερωθεί από τον Περιφερειάρχη σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και ζήτησε επίσης, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα μας βοηθήσει, ούτως ώστε όπου υπάρχει δυσκολία
που δεν θα υπάρχει με το Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας, όπου νομίζουμε ότι μπορεί να συμβάλλει, θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και επίσης, και το σημαντικό επίσης, ήθελα να πω ότι ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Υποδομών αναλυτικά στη ΖΕΠ όσον αφορά τις σιδηροδρομικές γραμμές. Ξέρετε, ήταν από τις πρώτες μου επαφές που είχα κατέβει στην Αθήνα, διότι ξέρω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προλαμβάνεις και όχι τελευταία στιγμή. Οπότε είχε γίνει εκεί μια συνάντηση, την οποία μάλιστα δεν την είχαμε βγάλει και στον αέρα, όπου είχαμε μιλήσει πραγματικά για τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές για την έξοδο προς την Αλβανία. Και τότε, και θα θυμόσαστε, και πριν από εμένα, όταν στη θέση αυτή ήταν ο προηγούμενος αντιπεριφερειάρχης, υπήρχε μία κόντρα όσον αφορά τον δρόμο της σιδηροδρομικής γραμμής που θα οδηγήσει στην Αλβανία και στο Πόγρανετ. Οπότε η ανησυχία ήταν έντονη. Έτσι, πραγματικά είδαμε ότι αυτό που μελετούσανε τόσο ο ΟΣΕ όσο και το Υπουργείο είναι ποια είναι έγινε μελέτη κόστους και ωφέλους. Και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι το όφελος και λιγότερο σαφέστατα προϋπολογισμού ήταν η σιδηροδρομική γραμμή, την οποία βέβαια υποστηρίζαμε πολύ ένθερμα όλοι εμείς. Επομένως, έχει μπει στα σκαριά να γίνει Καλαμπάκα Κοζάνη, από εκεί και πέρα όλα τα δίκτυα Κοζάνη, το Λεμαϊδά, η Πλατή Φλόρινα ανακοινώσανε και πλέον ανακοινώθηκε και μέσα στη ΖΕΠ ότι η σιδηροδρομική γραμμή που θα οδηγήσει προς τα νοτιοδυτικά Βαλκάνια θα είναι Κοζάνη, Σιάτιστα, Καστοριά αεροδρόμιο, Πόγραβετς μέσω Ιεροπηγής, γιατί τους συμφέρει πιο πολύ η διέξοδος εκείνη και όχι από το ήδη υπάρχον τελωνείο. Αυτά μέχρι στιγμής υπάρχουν στα σχέδια. Αυτή είναι η βούλησή τους και νομίζω ότι η νυν πολιτική ηγεσία και κυβέρνηση αυτό την οδό θέλει να ακολουθήσει. Μάλιστα, πάντως συνδυαστικά, κυρία Κοζατσάνη, αεροδρόμιο, σιδηροδρομική σύνδεση, έρχεται και ο Ε65, ένα έργο που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Όλα αυτά τα έργα συνηγορούν υπέρ της ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή μας. Είναι ωραία τα έργα, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, θα έχει άλλη πνοή η περιοχή μας. Αλλά όλο αυτό το δίκτυο, το μεγάλο δίκτυο, με κάθε μέσο, αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, συνηγορούν υπέρ ημών για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ειδικά ο Ε65, όπου δόθηκε ευκαιρία και είπε ο Πρωθυπουργός ότι το πήρε εξ ολοκλήρου πάνω στις πλάτες του για να το ξεκινήσει, είναι ένα έργο πνοής, διότι συνδέει την κεντρική Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι αυτό που λέμε εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως και η σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη και με τα Ιωάννα έχει διαφοροποιήσει τελείως τον κόσμο εδώ, την περιοχή. Είναι πολύ σημαντική η οδική πρόσβαση. Έτσι ακριβώς. Πάντως, κυρία Κοζατζάνη, η γεύση η οποία έχω όχι μόνο από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο χρόνο με τις συνεχόμενες αλλεπάλληλες επισκέψεις της Υφυπουργού Τουρισμού, της Σοφίας Ζαχαράκη, στην Καστοριά, τώρα μεθαύριο Κυριακή θα είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχεται στην περιοχή μας, του Υπουργού Τουρισμού, του κυρίου Κικίλια, πριν κανένα δίμηνο-τρίμηνο και πάλι εδώ στην Καστοριά, ότι αποτελούμε πόλο έλξης πλέον των τουριστών, και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανεπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισμός. Μάλιστα, είχαμε χθες εδώ πέρα και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων, τον αντιπρόεδρο, του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καστοριάς, τον κύριο Αναστασίου, και υπάρχει διαφορά στο κομμάτι των τουριστών από όλες τις πλευρές, και εξαιτίας Περιφερειακής Αρχής και εξαιτίας του ίδιου του Συνδέσμου και εξαιτίας της κυβέρνησης. Έτσι είναι, έχουν πιστεί πλέον και είμαι βέβαιη γι' αυτό ότι επειδή ακριβώς θέλουν να προβάλλουν την Ελλάδα και σαν χειμερινό προορισμό, αυτή τη στιγμή η Δυτική Μακεδονία και δι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δείξει. Υπάρχουν και άλλες βέβαια περιοχές οι οποίες είναι πιο ανεπτυγμένες, αλλά είναι η καλύτερη, ό,τι
μπορεί καλύτερο να δείξει η Ελλάδα στο χειμερινό προορισμό και είναι και θέμα προοπτικής. Εδώ είναι η προοπτική. Να ξεκινήσει ο τουρισμός αυτός, ο οποίος είναι σχεδόν μηδενίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μηδενικός, οπότε καταλαβαίνετε τι προοπτική ανάπτυξης έχει. Και έτσι θα ανέβουν και τα ποσοστά του χειμερινού τουρισμού μέσω ανάδειξης μια καθαρά ορεινής περιοχής. Αυτό το γνωρίζουν και ήταν και ο κύριος Φραγκάκης πριν από μια εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή το επιτελείο το οποίο κατεξοχήν έρχεται εδώ είναι ακριβώς να μας βοηθήσουν ή να μας δώσουν τα φώτα τους ή να μας συμπεριλάβουν στις εκθέσεις τους με σκοπό να γίνει διαφήμιση. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μετά τη συνάντηση με τον κύριο Φραγκάκη κάναμε και μία, ανέλαβα εγώ μαζί με όλους τους φορείς να έρθουν για να δούμε τι θα γίνει με τον οργανισμό αυτό διαχείρισης και προώθησης προορισμού. Το DMO, που δεν ξέρω αν σας το είπαν και οι ξενοδόχοι. Και επειδή στην Κοζάνη, στη ΖΕΠ, μου δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθώ με την κυρία Ζαχαρά και με τον κύριο Αμυρά, που δεν μπόρεσα εδώ πέρα λόγω της επίσκεψης, ήδη μου έχει εστάλει το σχέδιο και πώς μπορεί το νομικό πλαίσιο που μπορούμε να ιδρύσουμε ένα τέτοιο οργανισμό. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα προωθεί τον προορισμό. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το σημερινό προορισμό της Καστοριάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω στα χέρια μου από εχθές και μάλιστα δεν το γνωρίζουν. Δεν βρήκα την ευκαιρία να πάρω και το Σύνδεσμο Ξενοδόχων και τους δημάρχους να τους το πω. Αλλά προσεχώς θα τους καλέσω για να καθίσουμε να δούμε τα νομικά πλαίσια και να ιδρύσουμε πώς μπορούμε να ιδρύσουμε τον αλόγο οργανισμό. Και είχαμε βέβαια και ανοιχτό κάλεσμα από τον κύριο Φραγκάκη σε όποιες διεθνείς εκθέσεις συμμετέχει σαν ΕΟΤ ή και το Υπουργείο Τουρισμού, βεβαίως να μας υποδεχθεί αντιπροσωπεία από την περιοχή. Οπότε και αυτό είναι πολύ θετικό θέμα. Είναι πάρα πολύ θετικό το κομμάτι του τουρισμού, κυρία Κοζατσάνη, και πώς κύβει η κυβέρνηση πάνω στην Καστοριά. Γιατί, κυρία Κοζατσάνη, δεν θα πούμε ψέματα, όποια περιοχή έχει αναπτυγμένο τουρισμό είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι ένα βήμα, μην σας πω, 10 βήματα μπροστά από τις υπόλοιπες περιοχές. Εμείς, δυστυχώς, ως Δυτική Μακεδονία, σε αυτό το κομμάτι και λόγω της έλλειψης της θάλασσας, οφείλεται αυτό και σε κάποιον άλλο λόγο, ήμασταν αρκετά πιο πίσω από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και τώρα, με όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, σε βάθος χρόνου, η Καστοριά θα αποκτήσει και πάλι την παλιά της έγκλη, κυρία Κοζατσάνη. Έτσι είναι, και μάλιστα ο κύριος Αμυράς ανακοίνωσε ότι προστατευόμενος πλέον ορεινός όγκος εκτός από τη Βάλια Κάλντα θα είναι και ο Γράμμος. Αναφέρθηκε στα περιπατητικά μονοπάτια, γιατί εξ αρχής ξέρουμε ότι ο περιπατητικός, ο πεζοπόρος δηλαδή, έχει μεγάλη, είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από όλες τις άλλες μορφές του εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης, ανακοίνωσε, μάλλον μας υποσχέθηκε κιόλας, να κάνει παράρτημα φορέα διαχείρισης λίμνης με έδρα στην Καστοριά, διότι θέσαμε το θέμα ότι η λίμνη εδώ είναι αστική λίμνη. Γύρω από αυτήν αναπτύσσεται η Καστοριά. Δεν υπάρχει Καστοριά και ζει από αυτήν. Αυτό είναι το ένα, ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία επίσης παραχώρησης του δασικού φυτωρίου που το είχαμε ζητήσει σαν περιφέρεια του Άργους Ορεστικού, το οποίο έχουμε σκοπό να τον κάνουμε ένα κήπο ο οποίος δεν θα είναι μόνο για αναψυχή, θα είναι για έρευνα της βιοποικιλότητάς μας, της εκπαίδευσης. Αυτή τη μελέτη, νομίζω, κυρία Κοζατσάνη, την είχαμε συζητήσει εκτενώς και λέγαμε τα ωφέλη μέσα από αυτό το φυτώριο στο Άργος Οριστικό. Θα έχει και τουρισμό και μελέτη και φοιτητές. Είχε 1000 καλά όταν και υλοποιηθεί. Αυτό ακριβώς. Είχαμε πει, βασικά είχαμε βάλει τους στόχους, στους οποίους, ας πούμε, και ο κύριος Αμυράς τους αποδέχθηκε και είπε ότι θα μας βοηθήσει. Για να το ολοκληρώσουμε, ξέρετε, οτιδήποτε έχει σχέση πλέον, έχω αντιληφθεί, με την έρευνα, με την εκπαίδευση, δίνεται πολύ βαρύτητα, διότι κακά τα ψέματα.
Μιλάμε για καινοτομίες, για τεχνολογίες. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο, κυρία Κοσμίδου, να θέλουμε και να μην υπάρχουν εργάτες να υπηρετήσουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μελλοντικά ανέρθουν. Άρα πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και το θαυμασμό του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο και ο σκοπός πλέον του Πανεπιστημίου είναι η εξωστρέφειά του με την έννοια ότι εκτός ότι θα λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και έξω από την Ελλάδα, όχι την Δυτική Μακεδονία, είναι να προσελκύει και φοιτητές τελειόφοιτους που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακά, για διδακτορικά, για καινούργιες τεχνολογίες. Που αυτό το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Δυτική Μακεδονία το ζητούσαμε σαν περιφέρεια και το θέλει και η κυβέρνηση να συνεχίσει να είναι το ενεργειακό κέντρο, ένα από τα ενεργειακά κέντρα της Ελλάδας, διότι έτσι ήταν τόσα χρόνια και είναι κρίμα να το πάρουν από τα χέρια. Μάλιστα, πάντως ήταν πολύ θετικά και αισιόδοξα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, κυρία Κοζατσάνη. Το ανέφερα και στη χθεσινή συνέντευξη που το είχαμε τον κύριο Βελίδη, ότι είπε ο Πρωθυπουργός καμία περιφέρεια της Ελλάδας δεν είναι τόσο ελκυστική για επενδύσεις. Δηλαδή, είναι λόγια που υπόθηκαν διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρία Κοζατσάνη. Θετικά τα μηνύματα. Μακάρι να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία και η θετικότητα. Και μιας και μιλάμε και για Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Κοζατσάνη, ξέρετε ότι ένα θέμα το οποίο πονάει γενικά είναι ότι δεν έχουμε εστίες στην περιοχή μας. Φοιτητικές εστίες. Σε αυτό το κομμάτι, τι γίνεται, κυρία Αντιπεριφερειάρχη? Όντως. Και να θυμηθώ τώρα και για τις επενδύσεις, να μην το ξεχάσω. Ξέρω ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού, πώς το λένε, οτιδήποτε επενδυτικό πρόγραμμα πέσει στην αντίληψή του, το προωθεί προς τη Δυτική Μακεδονία, γιατί ξέρει ότι και ο επενδυτής θα έχει ωφέλη, αλλά και η περιοχή μας, επειδή μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης όσον αφορά δηλαδή την Κοζάνη και την Φλόρινα, και εμάς, επειδή ακριβώς ξέρει ότι και ο δικός μας ο νομός έχει πολύ πληγή από τον εν λόγω πόλεμο που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ευρώπη. Επομένως, ξέρω ότι πολλοί επενδυτές προωθούνται προς την Δυτική Μακεδονία και στην περιοχή της Καστοριάς. Τώρα, όσον αφορά, ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν φοιτητικές εστίες και στην Καστοριά. Και αυτό που ήθελα να πω, αυτό είχε ανακοινωθεί, το ξέραμε και αρκετό καιρό πριν. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μην ανησυχούν οι συμπατριώτες μας, διότι πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν ή δεν έχουν άτομα τα οποία έχουν πετύχει σε τμήματα του Πανεπιστημίου μας ή δεν έχουν έρθει να γραφτούν λόγω οικονομικών δυσκολιών ή γράφτηκαν και δεν ήρθαν να παρακολουθήσουν. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα άτομα εμείς θέλουμε με τις φοιτητικές εστίες να προσελκύσουμε. Δεν θα προσελκύσουμε άτομα τα οποία έχουν και τώρα τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι. Αυτά τα άτομα όμως τα οποία πετύχουν και δεν ήρθαν, καταλαβαίνετε σε τι οικονομική δυσχέρεια βρίσκονται, και επειδή τα κίνητρα θα είναι κυρίως οικονομικά, αυτούς τους φοιτητές θέλουμε να προσελκύσουμε και με τις φοιτητικές εστίες να τους παρακινήσουμε να μείνουν εδώ στον τόπο. Κυρία Κουζατσάνη, συγγνώμη, γιατί ελπίζω να μην κατάλαβα καλά, πραγματικά ελπίζω να μην κατάλαβα καλά. Υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία, εντός εκτός εισαγωγικών όπως θέλετε πείτε το, δεν θέλουν τις φοιτητικές εστίες επειδή έχουν ας πούμε κάποια ακίνητα προς ενοικίαση για τους φοιτητές. Κατάλαβα, με στεναχωρεί πραγματικά, κυρία Κουζατσάνη, αυτό γιατί... Όχι, αλλά θέλω... Ναι, και αυτό όμως μπορεί να συμβεί, διότι οι άνθρωποι έχουν επενδύσει ένα σωρό λεφτά στα ακίνητα. Δεν νομίζω ότι είναι η πλειονότητα, αλλά θέλω να καθησυχάσω και αυτούς. Τα παιδιά δεν έχουν να σπουδάσουν.
τα παιδιά δεν έχουν την οικονομική δυσχέρεια. Λοιπόν, αυτούς θέλουμε να φέρουμε. Έτσι, αυτό. Εδώ στην Καστοριά. Και όχι τους ήδη υπάρχοντες. Οι ήδη υπάρχοντες έτσι κι αλλιώς, με οποιοδήποτε καθεστώς, θα μπορούσαν και θα συνεχίσουν να έρχονται. Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν πετύχει και λόγω οικονομικών δυσχεριών δεν μπορούν να φοιτήσουν, διότι αυτό μας λέει το Πανεπιστήμιο μας, δεν το λέω εγώ. Έτσι. Έχουμε κλείσει με φορείς και βλέπουμε τι γραφτήκαν κλπ. Αυτούς θέλουμε να προσελκύσουμε, οπότε είμαστε υπέρ των φοιτητικών εστίων. Έτσι ακριβώς, κύριε Κοζατζάνη, και να ενημερώσουμε όσους ανησυχούν ότι στις εστίες δεν μοιράζουμε κλειδιά, υπάρχουν κριτήρια, δεν μπαίνει όποιος θέλει. Πρέπει να επιδείξουν κάποια οικονομικά στοιχεία οι φοιτητές. Προς Θεού, μακάρι να έρθουν να σπουδάσουν όλοι εδώ πέρα. Μιλάμε για χιλιάδες, εκατοντάδες, με συγχωρείτε, μην υπερβάλλω, φοιτητές που θα δώσουν πνοή στην περιοχή μας. Μιλάμε για 100-150 άτομα. Έτσι, έτσι. Κυρία Κοζατζάνη, ολοκληρώντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, να πούμε ότι και για έναν κλάδο που πραγματικά και η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει πάρα πολύ και είναι ο νούμερο ένα από άπου προς πάπου εδώ πέρα στην Καστοριά, ο κλάδος της Γούνας, παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι αναστολές θα πάνε και μέχρι το καλοκαίρι εξαιτίας της ρωσο-ουκρανικής σύραξης. Και ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο διευθυντής του πρώην ΟΑΕΘ, πλέον με το όνομα ΔΥΠΑ, εξήγηλε χιλιάδες, εδώ δεν υπερβάλλω, θέσεις εργασίας και στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά κυρίως στην Καστοριά μας. Ακριβώς έτσι γίνεται και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι μόλις πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρχαν οι πληρωμές των αναστολών των γουνεργατών, δεν έχουν πληρωθεί το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, κατά την πορεία μέσα στο αυτοκίνητο το πληροφορήθηκε και ανακοίνωσε εκεί όπου στάθμευσε μετά ότι αύριο θα μπουν τα λεφτά στους γουνεργάτες που είναι σε αναστολή του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Mm-hmm. Πιστεύω το αύριο ήδη ήταν χθες ή σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει ήδη να τα έχουν πάρει. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, ανοίγουνε, και εδώ τώρα πρέπει και σαν περιφέρεια και εμείς να σταθούμε στο ύψος μας, ανοίγουνε θέσεις από τον ΟΑΕΔ, όχι μόνο αυτών καθ' αυτών ανέργων για προσλήψεις, αλλά και για εκπαίδευση νέων ανέργων, ούτως ώστε, επιδοτούμενες βέβαια, ούτως ώστε να μπορούν να βρουν μετά κάποια ανάλογη εργασία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που λόγω του ότι τόσα χρόνια, κύρια οι γουνεργάτες μας, ασχολιόταν με αυτό, δεν έχουν κάποιο άλλο προσόν στην πορεία τους ή και κάποιον άλλον που ενδιαφέρεται να προχωρήσει προγράμματα τα οποία πρέπει να καθίσουμε να τα δούμε. Ήδη οι υπηρεσίες κοιτάνε προς αυτό το τομέα, διότι εκτός από το πρόγραμμα το οποίο ξέρετε κοινοφελούς 55-67 θα ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχουν προγράμματα και για τους νέους. Υπάρχουν 18-29 κάποια άλλα προγράμματα, θα δούμε τι μπορεί η περιφέρεια από όλα αυτά σε σχέση με τον το πρώην ΟΑΕΔ, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε, τι έχουμε δικαίωμα, να δούμε και τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά μας και θα μπούμε και εμείς, όπως λέμε, στο παιχνίδι όλων αυτών των προγραμμών. Μάλιστα. Θετικά λοιπόν, κυρία Κοζατζάνη, θα κλείσω όπως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και με βάση το δελτίο τύπου που εξέδωσε η αντιπεριφέρειά σας. Θετική ήταν η επίσκεψη δηλαδή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή μας, καθώς θα λέγαμε πήγαν σε σειρά πολλές εκκρεμότητες της περιοχής μας. Ή κάποιες, εγώ το πρόσημο το κλείνω θετικό, διότι είχαμε αγωνία για το φράγμα. Το φράγμα και το αρδευτικό της Δυποταμίας δεν το είπαμε ότι και αυτό το γνωρίζουν και εντάσσεται πλέον στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα επίσης μεγάλο επίτευγμα των αγροτών μας, γιατί των αγροτών μας ήταν ότι ενημερώθηκα ότι για πρώτη φορά, το ήξερα, ήμουν εκεί ότι σταμάτησε, ότι για πρώτη φορά Πρωθυπουργός σταματάει σε μπλόκα αγροτών. Η συνομιλία ήταν υποδειγματική, θα έλεγα,
Και γι' αυτό και το αποτέλεσμα ήταν άκρως επικοδομητικό, όπου πληροφορείται ότι υπάρχουν ποικιλίες μήλων που δεν ήταν στον προγραμματισμό και θα μπουν όλες οι ποικιλίες μήλων αφενός μεν, και αφετέρου αυτό που ανακοινώθηκε στη ΖΕΠ είναι οριζόντια αποζημίωση για όλους τους μηλοπαραγωγούς, που ήταν ένα θέμα το οποίο το έθεταν οι μηλοπαραγωγοί, και εδώ όταν είχε γίνει μια σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια, ότι αυτό το θεωρούν άδικο. Επομένως, το ανακοίνωσε και επισήμως στη ΖΕΠ, οριζόντια αποζημίωση. Περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα, το πρακτικό του ποσού της αποζημίωσης. Αυτό περιμένουμε. Και έτσι ήθελα να κλείσω, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα που απασχολούσε τους αγρότες μας. Πολύ έντονα. Κυρία Κοζατσάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σίγουρα και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε να λέμε πολλά νέα. Έρχονται και πολλά έργα από την μεριά της Περιφερειακής Αρχής. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί μέσα σε λίγες μέρες δύο φορές με καλέσατε. Οπότε τρέχουν οι εξελίξεις, κυρία Κοζατσάνη. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος. Τρέχουν οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το έργο σας, κυρία Κοσμίδη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί. Το πρωί, μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Ψωμαδάκη και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Καστοριάς, Σπύρο Παρίση. Στην ατομική αξιολόγηση αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σήμερα πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία. Το πρωί, δάσκαλοι και καθηγητές διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 41 χρόνια μετά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει τον επιθεωρητισμό στα σχολεία. Αντί να απολογηθεί και να πάρει μέτρα για τις τραγικές συνθήκες στις οποίες έχουν περιέλθει τα σχολεία μας, προσπαθεί να εξαπατήσει την κοινωνία και φέρει την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών, εκπαιδευτικών, κατάργηση της ακόλουτης μισθολογικής εξέλιξης, πειθαρχικά, ποινές, διώξεις και φυσικά διάλυση του παιδαγωγικού κλίματος, αλληλεγγύης και συνεργασίας μέσα στα σχολεία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε απεργία αποχή από τις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης και απαιτούμε κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων που έχει φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άμεση μονιμοποίηση όλων των αδιόριστων που έχουν προσληφθεί τα τελευταία 3 χρόνια, αύξηση μισθών και συντάξεων φυσικά και μαζικούς μόνιμους διορισμούς για να μην υπάρχουν καθόλου κενά στα σχολεία. Σήμερα είναι η μέρα πανεκπαιδευτικής απεργίας. Απεργούμε ενάντια στην ατομική αξιολόγηση. Ο κλάδος έχει επίσημη θέση για την αξιολόγηση, η οποία χρειάζεται παιδαγωγική ελευθερία και όχι κλίμα εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί δεν φοβόμαστε την αξιολόγηση, αλλά δεν θα δεχτούμε να στοχοποιηθούμε και για τα δεινά του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό που θέλουμε οι εκπαιδευτικοί, αυτό που ζητάμε, είναι άμεση, απρόσκοπτη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων συναδέλφων, καμία σύνδεση των διαδικασιών μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση, κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου 4823 του 2021, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απαλλαγμένη από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς διορισμούς. Πάμε να υποδεχτούμε τώρα τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Καστοριάς, Σπύρο Παρίση. Καλησπέρα, κύριε Παρίση. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Το είχαμε προλογίσει για την προηγούμενη εβδομάδα ότι 15η Φλεβάρι θα είναι η μέρα απεργίας, κύριε Παρίση. Σήμερα δάσκαλοι και καθηγητές πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις κιόλας σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας, αντιδρώντας στο μέτρο της ατομικής αξιολόγησης. Κύριε Παρίση, θέλω λίγο να μας πείτε, να μας δώσετε την εικόνα, τι έγινε τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή, πολύ περισσότερη από τις προηγούμενες απεργιακές κινητοποίησεις. Αλλά φυσικά εμείς ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι θα είμαστε μόνο όταν σταματήσει η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης και όταν επιτέλους μας αφήσουν να ήσυχα να κάνουμε το μάθημά μας στην τάξη μας, να επιστρέψουμε εκεί και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και ξέρουμε καλά. Δηλαδή μάθημα και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Μάλιστα. Κύριε Παρίση, ξέρετε, πολλοί κόσμος αναρωτιέται γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση. Για ποιο λόγο αντιδρούν στην αξιολόγηση? Είναι εκπαιδευτικοί, μπήκαν στο δημόσιο σχολείο. Τι πειράζει να αξιολογηθούν? Εξηγήστε το μας λίγο με απλά λόγια, κύριε Παρίση, τι ακριβώς σημαίνει αυτό το μέτρο, να αξιολογούνται δηλαδή οι εκπαιδευτικοί.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να πούμε είναι το τι θα συμβεί με την αξιολόγηση και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Γιατί αφορά όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά αφορά σίγουρα τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες, αλλά και ουσιαστικά την ύπαρξη του ίδιου του δημόσιου σχολείου. Οπότε θα τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος απλά γιατί αντιδρούμε και γιατί πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση θα οδηγήσει ουσιαστικά στην ισοπαίδωση του δημόσιου σχολείου. Πάμε ένα-ένα παίρνοντας πρώτα να αποδομούμε και αυτά που λέει το Υπουργείο. Τι λέει το Υπουργείο? Λέει ότι η αξιολόγηση δεν θα είναι τιμωρητική. Δεν θα έχει ουσιαστικά κάποια επιβάρυνση για τον εκπαιδευτικό. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα τη λέει την ίδια το ίδιο το Υπουργείο. Αν δεν αξιολογηθείς ή αν αξιολογηθείς με έναν βαθμό μη ικανοποιητικό, δηλαδή δεν πετύχεις έναν από τους άξονες που έχει θέσει, και εφόσον είσαι νεοδιόριστος, δεν θα μονιμοποιηθείς. Αυτό εγώ το εκλαμβάνω ως τιμωρία. Δεν ξέρω γιατί το Υπουργείο δεν το λαμβάνει ως τιμωρία αυτό. Ναι, όπως το λέτε, δεν είναι τιμωρητική. Επίσης, το Υπουργείο λέει ότι και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου προ-δεκαημέρου που έδωσε για τα οικονομικά θέματα, είπε ότι η αξιολόγηση θα συνδέεται άμεσα με την μισθολογική εξέλιξη, που σημαίνει ότι όποιος δεν αξιολογείται δεν θα εξελίσσεται μισθολογικά, άρα θα καθυλώνεται. Κάτι που μέχρι τώρα δεν συμβαίνει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάμε για ακόλυτη μισθολογική εξέλιξη στους δημόσιους υπαλλήλους. Οπότε αυτός που πάλι δεν θα αξιολογείται θετικά ή δεν θα είναι ικανοποιητική αξιολόγησή του, ή θα βγαίνει σε έναν άξονα μη ικανοποιητικός, θα καθυλώνεται μισθολογικά. Εγώ αυτό πάλι το εκλαμβάνω στη μορία. Και φυσικά υπάρχει και υποχρεωτική επιμόρφωση, που ας πούμε ότι είναι ένα άλλο κομμάτι. Άρα το ότι δεν θα είναι τιμωρητική, νομίζω καταραίει μόνο με αυτά που λέει το ίδιο το Υπουργείο και κανένας άλλος. Μάλιστα. Κύριε Παρίση, την αξιολόγηση ποιος θα την κάνει, πώς θα γίνεται η όλη, αν προχωρήσει, ποιος θα την κάνει, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Η αξιολόγηση θα γίνεται από τρία πρόσωπα. Είναι ο διευθυντής του σχολείου που έχει να κάνει με το υπηρεσιακό κομμάτι κατά κύριο λόγο του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο. Είναι και οι δύο συντονιστές εκπαίδευσης. Είναι οι παλιοί σύμβουλοι που λέγαμε. Ο συντονιστής ο ένας θα έχει να κάνει με το παιδαγωγικό κομμάτι, αφού θα είναι και ο παιδαγωγικός υπεύθυνος του σχολείου. Υπάρχει ένας για κάθε σχολείο. Και υπάρχει και ο επιστημονικός συντονιστής, ο οποίος έχει να κάνει με την ειδικότητα του κάθε εκπαιδευτικού. Να πω ότι αυτοί για τη Δυτική Μακεδονία αναμένονται αύριο να ανακοινωθούν το ποιοι θα είναι, γιατί υπήρχαν μια διαδικασία κρίσεων, η οποία κράτησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι που συνηθίζει το Υπουργείο, να κάνει κρίσεις στο τελευταίο εξάμηνο, ουσιαστικά αφού βρισκόμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας. Οπότε, αυτοί οι τρεις είναι που θα αξιολογούν τον εκπαιδευτικό. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Παρίση. Θα φέρω εσάς για παράδειγμα και με συγχωρείτε, αλλά με εσάς μιλάω, θα φέρω για παράδειγμα. Τώρα, είστε εσείς να αξιολογηθείτε, έτσι, και για τον α, β, γ, δ λόγο, δεν τα έχετε καλά με το διευθυντή. Μπορεί να είναι οι αγώνες, οι ομάδες, το οτιδήποτε. Κάτι άσχετο με το σχολείο. Αυτός ο άνθρωπος είναι για εσάς, για τη μισθολογική σας εξέλιξη, υπεύθυνος και για τη μονιμοποίησή σας, που μπορεί να έχετε μια προσωπική διαφορά άσχετη με τη δουλειά σας. Βέβαια, αφού η ίδια νομοθεσία λέει ότι αν σε έναν από τις κατηγορίες, από τους κλάδους που έχει, από τους τομείς που έχει αξιολογηθεί μη ικανοποιητικά, ο νεοδιόριστος δεν θα μονιμοποιηθεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα το πάω τόσο εκεί. Θα πω το πολύ απλό για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτομάτως, το κλίμα που υπάρχει σε ένα σχολείο, δεδομένου ότι ο διευθυντής πλέον γίνεται αξιολογητής και πάβει να είναι συνεργάτης και συνάδελφος, γιατί μέχρι τώρα ο διευθυντής είναι συνάδελφος του εκπαιδευτικού και ουσιαστικά απλώς έχει ένα κομμάτι στο διοικητικό κομμάτι και συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό. Όταν μετατραπεί σε αξιολογητή, αυτομάτως υπάρχουν εξουσιαστικές σχέσεις που, όπως είπατε πολύ καλά, καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και μπορεί να το τραβήξουμε και πολύ μακριά για αυτά που έχουν δει και έχουν ακούσει τα αυτιά μας τελευταία. Σε άλλους χώρους. Εδώ οι διευθυντές, ας πούμε, των σχολείων είναι θετικά διακείμενοι προς την αξιολόγηση. Δεν θέλουν να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία επίσης κρίσεων διευθυντών. Το Υπουργείο που τα έχει κάνει όλα υπέροχα, 4 χρόνια δεν έχει κάνει κρίση διευθυντών, τώρα κάνει στο τέλος. Γιατί θέλει να αξιολογήσει τους υπόλοιπους, αλλά αν αυτό αξιολογηθεί το ίδιο, έχει αποτύχει σε όλα. Οπότε οι διευθυντές οι οποίοι έχουν κάνει τώρα, είμαστε σε μια εξέλιξη, θα ανακοινωθούν οι πρώτοι πίνακες 21 του μηνός κατάταξης και μετά θα γίνουν συνεντεύξεις και θα
καταλήξουμε στην επιλογή των διευθυντών ένα σχολείο. Ναι. Ξέρουν πλέον τι θα πάνε να κάνουν σε σχέση με αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτός που θα γίνει διευθυντής ξέρει ότι στις αρμοδιότητές του θα είναι και η αξιολόγηση. Ο διευθυντής όμως είναι εκπαιδευτικός. Είναι εκπαιδευτικός, αλλά... Ποιος τον αξιολογεί? Πρώτα θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί από τον διευθυντή που δεν έχει αξιολογηθεί και μετά θα αξιολογηθεί ο διευθυντής από ανώτερα στελέχη. Μάλλον, είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι περίεργο. Έχει ξεκινήσει όλο στραβά. Είναι στραβό ούτως ή άλλως. Είναι αντιεπιστημονικό, αντιπαιδαγωγικό. Είναι προφανώς. Αλλά ξεκινάει από τον εκπαιδευτικό, από έναν διευθυντή, ο οποίος θα οριστεί τώρα ουσιαστικά και ενδεχομένως να αναλάβουν το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και θα σας κάνω διάφορες ερωτήσεις, κύριε Παρίση, γιατί και εμείς προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και έρχεται, ας πούμε, διευθυντής ο Παρίσης στο Άργος, έτσι. Και λέει, ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω να κάνω αξιολόγηση. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να την κάνω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ενώ ο διευθυντής να μην δεχτεί να κάνει αξιολόγηση? Έχει ερευνήσει το Υπουργείο και θα επιβάλει τις αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές, που για τον διευθυντή φτάνει και μέχρι το να εκπέσει του αξιώματός του. Καταλαβαίνετε. Του αξιώματος, όχι της εργασίας του. Όχι της εργασίας του. Αυτό το κρατάμε σε κάποια εισαγωγικά, γιατί μπορεί να λέει δεν είναι τιμωρητική το Υπουργείο, αλλά όπως βλέπετε τιμωρίες υπάρχουν παντού και ενδεχομένως να έρθουν και οι απολύσεις κάποια στιγμή. Γι' αυτό, κύριε Παρίση, δηλαδή αν είναι ένας άνθρωπος, οικογενειάρχης, έχει ανάγκη τη δουλειά και πει εγώ δεν κάνω την αξιολόγηση, αλλά έχει πάνω από το κεφάλι του το ενδεχόμενο απόλυσης, τα χέρια του δεν είναι κάπως, δηλαδή είναι λίγο περί... Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε ότι το Υπουργείο ξεκινάει, πιέζει διευθυντές εκπαίδευσης για να πιέσουν τους διευθυντές των σχολείων και τους συντονιστές που θα πιέσουν τους εκπαιδευτικούς προκειμένου όλοι να συμμορφωθούν. Είναι η γνωστή τακτική. Αυτό όμως καταλαβαίνουμε ότι θα διαταράξει τη σχέση των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο, το κλίμα συνεργασίας αλληλεγγύης που υπάρχει. Οπότε θα δημιουργηθούν άλλες σχέσεις, δεδομένου ότι πλέον θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα αξιολογεί μέσα στο σχολείο. Συν τους άλλους δύο, για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι άλλοι δύο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Παρίση. Ό,τι συνεπάγεται ακριβώς όπως το λέτε. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει. Και υπάρχουν και οι δύο συντονιστές που θα αξιολογήσουν την ώρα του μαθήματος. Θα είναι, δηλαδή, γίνεται κανονικά το μάθημα. Οι συντονιστές, ο επιστημονικός υπεύθυνος, ας το πούμε, συντονιστής που είναι, αξιολογεί την γνώση που κατέχει ο εκπαιδευτικός και μπορεί να μεταδώσει στους μαθητές και το σχέδιο μαθήματος που θα έχει και το πώς κάνει το μάθημα, να το πούμε πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, παράγοντας άγχος, ας πούμε, όταν ξέρεις ότι αξιολογείς εκείνη τη στιγμή. Παράγοντας άγχος, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι από τη στιγμή που οτιδήποτε συμβεί, ένας νέο πρόσωπο μέσα στην τάξη διαταράσσεται το κλίμα της τάξης από έναν άλλον άνθρωπο. Πόσο μάλλον διαταράσσεται από ένα πολύ απλό περιστατικό μέσα στην καθημερινότητα του σχολείου. Οπότε, ό,τι και να δει ο αξιολογητής, ο συντονιστής, θα είναι κάτι το οποίο δεν θα είναι αυτή η πραγματική εικόνα της τάξης. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας και θυμόμαστε και αυτό μας γυρνάει στους παλιούς επιθεωρητές που μας προετοίμαζαν οι δάσκαλοι μας εκεί πέρα, γιατί την επόμενη μέρα ερχόταν ο επιθεωρητής και θα σηκώσω αυτόν να πει το μάθημα. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Μην νομίζουμε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Θα είναι μια κατάσταση στην οποία ξέρουμε πότε θα έρθει, θα είναι σχεδιασμένο, οπότε θα έχει προετοιμαστική τάξη. Άρα, ό,τι και να συμβεί, θα είναι κάτι λάθος και κάτι ψευδές. Ναι, αυτό τώρα ήθελα να σας πω, κύριε Παρίση. Δηλαδή, στην ουσία, δεν ξέρω αν είναι εύστοχος ή άστοχος ο παραλληλισμός μου, θα παίζετε κάπως ρόλους εκείνη τη στιγμή. Ότι είναι όλα τέλεια, ότι όλοι οι μαθητές είναι διαβασμένοι. Μακάρι να είναι όλοι διαβασμένοι, αλλά και τα παιδιά κάποια στιγμή έρχονται αδιάβαστα. Όλοι περάσαμε από τα μαθητικά έδρανα. Όταν μπαίνει ένα επιπλέον μάτι μέσα στην τάξη, μια επιπλέον παρουσία, είπαμε, διαταράσσεται το κλίμα. Η τάξη είναι μια κινούμενη άμμος ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το παραμικρό πράγμα μέσα στην τάξη μπορεί να ξεκινήσει ένα μάθημα με τους καλύτερους ιονούς, με την καλύτερη διάθεση και από ένα πολύ μικρό περιστατικό να καταρρεύσει όλο το μάθημα. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι και θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι μέλισσα να μπει μέσα στην τάξη επειδή είναι αυτό το παράθυρο, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να το κάνει καλύτερο το κλίμα ή μπορεί να το κάνει και χειρότερο, ανάλογα με την περίπτωση. Έτσι. Είναι,
Έτσι τα πράγματα. Και εγώ να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Κύριε Παρίση, όλοι περάσαμε από τα μαθητικά έδρανα. Υπήρχαν και κάποιες κόντρες μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Δεν είναι κάτι άγνωστο αυτό το οποίο λέω. Μπορεί να μην συμπαθεί ένας μαθητής στα μαθηματικά, ας πούμε. Και να πει, ξέρω εγώ, θα έρθει αύριο ο επιθεωρητής, θα τον αποκαλώ έτσι, με συγχωρείτε κύριε Παρίση, δεν θα ακολουθήσω τις οδηγίες του καθηγητή και εγώ θα κάνω φασαρία μέσα στην τάξη. Επίτηδες, επί τούτου. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Όλα βλέπετε ότι κάθε φορά που συζητάμε ανακαλύπτουμε και κάτι καινούργιο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αντιεπιστημονικό, ενταπαιδαγωγικό. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μια τέτοια διαδικασία στην οποία θα αξιολογηθεί τελικά ο εκπαιδευτικός και θα αποφασιστεί ένας χαρακτηρισμός γι' αυτό που θα τον καθορίσει στη συνέχεια. Και μισθολογικά και νεοδιοριστός αν θα μονιμοποιηθεί και αν θα επιμορφωθεί και όλα αυτά. Και σε πολλές περιπτώσεις, για να βάλω και άλλα πράγματα στην εξίωση, αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό. Έτσι, μπορεί να μην είναι καν της ίδιας ειδικότητας. Να φέρω εγώ σαν παράδειγμα τη δικιά μου ειδικότητα που είμαι χημικός, ο συντονιστής. Δεν είναι απαραίτητο να είναι χημικός. Μπορεί να είναι φυσικός, μπορεί να είναι γεωλόγος, μπορεί να είναι βιολόγος και να μην ξέρει καν το αντικείμενο. Αλλά εμένα θα με αξιολογήσει ως προς τις γνώσεις μου στη χημεία. Καταλαβαίνετε. Ναι. Κύριε Παρίση, εγώ συνεχίζω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και με βάση αυτό που είπατε τις γνώσεις. Γενικότερα όμως. Η πλειονότητα πέρασε με ΑΣΕΠ, δηλαδή δώσατε γραπτές εξετάσεις προκειμένου να διοριστείτε. Μία αξιολόγηση ανά πενταετία, ας πούμε, γραπτή για παράδειγμα, κάποιο άλλο είδους αξιολόγηση, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει εντός των σχολείων και όχι, ας πούμε, αυτό να έρχονται τρία άτομα να σας έλεγχουν πώς κάνετε, πώς δεν κάνετε το μάθημα. Δεν ξέρω, ρωτάω εγώ τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος των εκπαιδευτικών. Και κυρίως στην Ελλάδα, δεν μιλάω γενικότερα, αλλά και κυρίως στην Ελλάδα, είναι ο πιο καταρτισμένος και έχει τις περισσότερες γνώσεις, ας το πούμε μεταπτυχιακά, διδακτορικά, αυτή τη στιγμή από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στην Ελλάδα, αλλά και στους αντίστοιχους κλάδους των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, είναι ο πιο καλά καταρτισμένος. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία έχουν συναδέλφους που έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία είναι ασύλληπτα για άλλους κλάδους. Οπότε και όλα αυτά. Γνωρίζοντας τα τελευταία 15 χρόνια, το Υπουργείο δεν δίνει ούτε τις άδειες, ούτε κάνει τη δυνατότητα πέραν κάποιας άδειας να μπορέσει να κάνει αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι τα έχουν κάνει μόνοι τους, με δικά τους έξοδα και με δικό τους κόπο. Οπότε συνεχίζουμε και αυτό το διαβίου γνώση και επιμόρφωση και ανάπτυξη και να εξελίξουμε τις γνώσεις μας πάνω στο αντικείμενό μας, το κάνουμε και μόνοι μας. Αν και το απαιτούμε και το ζητάμε από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το Υπουργείο. Και δυστυχώς δεν έρχεται, το κάνουμε μόνοι. Θέλετε, κύριε Παρίση, εκπαιδευτική. Εννοείται. Η επιμόρφωση είναι πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κλάδου. Και δυστυχώς ποτέ δεν έρχεται με τη μορφή την οποία τη ζητάμε, πολύ αποσπασματικά. Θεωρεί εκπαίδευση στα καινούργια, επιμόρφωση στα καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα. Αλλά την ουσιαστική επιμόρφωση που ζητάει ο εκπαιδευτικός δεν έχει φέρει ποτέ το Υπουργείο. Μια καθολική επιμόρφωση που θα τους αφορά όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το κάνει μόνος του εκπαιδευτικός. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, και φανταστείτε, και να βάλω και κάτι ακόμα, φανταστείτε ότι πολλές φορές ο αξιολογούμενος έχει πολύ περισσότερα προσόντα από τον αξιολογητή. Ναι, οξύμορο. Συμβαίνει και αυτό. Οξύμορο αυτό. Δηλαδή, κύριε Παρίση, για να τα βάλω λίγο εγώ σε μια σειρά. Δώσατε εξετάσεις πανελλήνιες, μπήκατε στο πανεπιστήμιο. Δίνατε κάθε εξάμηνο εξετάσεις προκειμένου να περάσετε τα μαθήματα. Τελειώσατε το πανεπιστήμιο. Και όταν λέω τελειώσατε. Εννοώ για όλους τους εκπαιδευτικούς. Πήρατε το πτυχίο σας. Ξαναδιαβάσατε. Συγγνώμη, κύριε. Θα σας σταματήσω, κύριε Κοσμή. Πλέον δεν είναι αρκετό το πτυχίο για να διοριστεί στην εκπαίδευση. Ναι, πάμε. Γιατί με ένα πτυχίο δεν πας πουθενά. Πάμε τα πτυχιακά. Ξανά εξετάσεις. Ξένες γλώσσες. Υπολογιστές. Γιατί και οι υπολογιστές πλέον είναι. Έχουμε και την τηλεκπαίδευση. Μην την ξεχνάμε και αυτή, κύριε Παρίση. Έτσι. Ξανά εξετάσεις, ΑΣΕΠ. Βέβαια, η τελευταία φορά ήταν το 2009. Δεν έχετε δώσει, νομίζω, έκτοτε ΑΣΕΠ. Τώρα είναι η λειτουργία του προσοδολογίου του νόμου του Γαβρόγλου, που μέσα από μια μοριοδότηση έρχονται όλα αυτά, τα οποία μοριοδοτούνται όλα αυτά που είπατε, η προϋπηρεσία φυσικά, αλλά και ένα κομμάτι και όλο το κομμάτι τα αντικειμενικά κριτήρια που υπάρχουν και έχουν να κάνουν με την επιμόρφωση και εκπαίδευση του καθενός. Και άλλο μελανό σημείο αυτό με τον ΑΣΕΠ, κύριε Παρίση, θα το δούμε στη συνέχεια. Και παρόλα αυτά, έχετε δώσει εξετάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα ξανά αξιολόγηση. Και να μην ξεχάσουμε και τις ιατρικές εξετάσεις. Πριν μπείτε στα σχολεία, που πρέπει να είναι ψυχίατρο, καρδιολόγο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Αυτά νομίζω δεν είναι δεχτό. Το θέμα είναι ότι ειδικά με το προσοντολόγιο του Γαβρόπουλου, ο νέος τρόπος ουσιαστικά διορισμού των εκπαιδευτικών,
έχει ακυρώσει το πτυχίο. Θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας που μας ακούει ότι ένα πτυχίο πλέον, γιατί όταν θα πάρεις ένα πτυχίο από μια σχολή του φυσικού, του μαθηματικού ή για τα φιλολογικά μαθήματα, δεν είναι αρκετό πλέον για να διοριστείς. Έχει ακυρωθεί. Γιατί είναι τέτοια πλέον η διαδικασία που, και η μοριοδότηση που θα πρέπει να έχεις μεταπτυχιακό διδακτορικό για να μπορέσεις να διοριστείς στην εκπαίδευση. Άρα αυτό που έλεγα πριν που το έχουν κάνει πολλοί μόνοι τους, πλέον είναι απαραίτητο για να διοριστείς. Φυσικά έχουμε δηλώσει την αντίθεσή μας, γιατί μιλάμε για ουσιαστική ακύρωση του πτυχίου. Έτσι, γιατί κύριε Παρίστη, το πιο απλό είναι ένας άνθρωπος πήρε το πτυχίο του την τελευταία φορά που δόθηκε ο ΑΣΕΠ το 2009, δεν πρόλαβε να δώσει ΑΣΕΠ. Ο άνθρωπος όμως είχε οικονομική στενότητα, έπρεπε να δουλέψει, να εργαστεί και δεν είχε το χρόνο ούτε για μεταπτυχιακό, ούτε για δεύτερο, ούτε για τρίτο και πήγε σε μια άλλη πορεία, αντίθετη από αυτή που σπούδασε, από αυτό που ήθελε. Γιατί έπρεπε να επιβιώσει. Αυτός ο άνθρωπος τώρα από το 2009, 2023, 15 χρόνια μετά, δεν έχει καμία πιθανότητα δηλαδή να μπει στο σχολείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει και ταξικά χαρακτηριστικά όλο αυτό. Δηλαδή δημιουργούνται εσωτερικά ανισότητες, γιατί όπως ακριβώς το είπατε, κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει λεφτά για να παίρνει μεταπτυχιακά. Πρέπει να δουλέψει. Ναι. Οπότε έρχεται σε δεινή θέση σε σχέση με κάποιους άλλους που έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάτσουν 2 χρόνια, γιατί έχουν τη στήριξη της οικογένειας. Τη δυνατότητα να κάνουν ένα μεταπτυχιακό. Άρα και αυτό το κομμάτι μείνει μέσα. Οπότε βάλετε τα όλα αυτά στην εξίσωση για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει τελικά με την αξιολόγηση. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως, κύριε Παρίση, και όπως θέλει μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ Καστοριάς, δημιουργήσατε 3 βίντεο σχετικά με τις απεργιακές κινητοποιήσεις και όλα όσα θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα που θα μας τα πείτε. Και θέτετε το εξής ερώτημα. Βελτίωση εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένα από τα ερωτήματα. Και βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες. Δυστυχώς δεν μπορούμε τώρα να έχουμε πλάνα ζωντανά εδώ στο δελτίο μας. Σχολικές αίθουσες μέσα σε εκκλησίες, σχολικές αίθουσες πισίνες, διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Αυτό ακριβώς. Κάναμε μια προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα και βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Είναι τα 3 αυτά βιντεάκια τα οποία είναι θεματικά, με 3 που προσπαθούσαμε να βγάλουμε τον κόσμο στο δρόμο για να απεργήσει. Και είναι ένα το οποίο είναι μεγαλύτερο και είναι ένα 14 βιντεάκι που περιλαμβάνει τα πάντα, τα έχει όλα μαζί, που έγινε όντως αποδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα και εντυπωσίασε, μπορούμε να πούμε. Αυτό ακριβώς. Η εικόνα είναι αυτή. Εμείς είπαμε ότι θα δείξουμε την εικόνα. Και όταν μιλάμε για βελτίωση, μιλάει το ίδιο το Υπουργείο ότι η αξιολόγηση θα οδηγήσει σε βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Με αυτά τα σχολεία, με 45 και πλέον χιλιάδες αναπληρωτές, δηλαδή ουσιαστικά 45 και πλέον χιλιάδες πραγματικά κενά στα σχολεία, και μιλάμε για βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν θα πάω στα υπόλοιπα τώρα για υποδομές, βιβλιοθήκες, εργαστήρια. Αυτά τα αφήνουμε δεύτερα στη συζήτησή μας, όχι στην ουσία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κατά τα άλλα μιλάνε για βελτίωση. Mm. Και στο σημαντικότερο θα πω εγώ, γιατί δεν πρέπει να το αφήσουμε απ' έξω, είναι η λεγόμενη κατηγοριοποίηση, την οποία λέμε και φωνάζουμε, γιατί ίσως είναι και το χειρότερο απ' όλα. Η κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Και πάντα φέρουμε το παράδειγμα, γιατί αυτά έχουν εφαρμοστεί. Όσο και αν εμείς πιστεύουμε ότι όταν θα τα εφαρμόσουμε στην Ελλάδα θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα, έχουν εφαρμοστεί στην Αμερική, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Γερμανία. Και έχουμε τα παραδείγματα, γι' αυτό και φαίνονται στα βίντεο της ΕΛΜΕ Καστοριάς, το τι πραγματικά έχει συμβεί. Και δεν το κρύβει η κυβέρνηση και έχει κάνει αναφορές σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι θέλουμε να πάμε σε μια ελεύθερη επιλογή σχολείου και είναι κάτι το οποίο ζητάνε, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει κατηγοριοποίηση. Να καταλάβει ο κόσμος όμως τι σημαίνει αυτό, ότι το μέρος ουσιαστικά που μένεις καθορίζει και τα λεφτά που θα ξοδεύονται για την παιδεία, για την εκπαίδευση του παιδιού. Δηλαδή είναι τέτοιο, έτσι σχεδιασμένο το σύστημα που αυτοί που έχουν ήδη προνόμια να τα συντηρούν και να τα ουσιαστικά να, οι προνομιούχοι να παραμένουν προνομιούχοι, οξύνοντας έτσι τις ταξικές ανισότητες. Αυτό λέμε και αυτό είναι αυτό που δεν θέλουμε σίγουρα. Την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών που αυτοί που ξέρουν το σύστημα στη Γερμανία ξέρουν ότι στα 11-12 χρόνια οι μαθητές κατηγοριοποιούνται. Δεν μπορούν να πάνε όλοι στα ίδια σχολεία και να κάνουν τις ίδιες επιλογές. Μπαίνει μια κατηγοριοποίηση. Και επίσης να θυμίσουμε ότι και στη Γερμανία μιλάμε για 50 και πλέον χιλιάδες κενά και εκεί στην εκπαίδευση.
Δεν θα μιλήσω καν για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εκεί πέρα η κατάσταση είναι τραγική. Παρετούνται οι συνάδελφοι ο ένας πίσω από τον άλλον, μην αντέχοντας το ασφυκτικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Κατάλαβα. Κύριε Παρίση, επειδή μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος και πρέπει να πούμε δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές ότι ήταν να γίνει χθες, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ενημερωτική εκδήλωση, η οποία αναβλήθηκε. Πείτε μας λίγο, κύριε Παρίση, πότε θα γίνει τώρα? Ήταν ο κύριος Στεβονέρας να έρθει χθες, απλώς επειδή έτυχε ένα προσωπικό πρόβλημα και δεν μπόρεσε να έρθει. Θα γίνει στις 23 του μήνα, απλώς δεν έχουμε οριστικοποιήσει την ώρα και τον τόπο. Ενδεχομένως να μην αλλάξουν, αλλά θα βγουν οι ανακοινώσεις οι οποίες θα γνωστοποιήσουν τόπο και χώρο, χρόνο και τόπο. Για τις 23 όμως Δευτέρα. Ωραία, οπότε έχει κλειδώσει η ημερομηνία την ερχόμενη 5η 23 Φεβρουαρίου. Το θέμα φυσικά παραμένει το ίδιο. Ένα θέμα πολύ σημαντικό, συνταξιοδοτικό εκπαιδευτικών, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Την 5η 23 Φεβρουαρίου, με νεότερη ανακοίνωση, μας λέτε την ώρα και τον τόπο που θα διεξαχθεί αυτή η ενημερωτική εκδήλωση. Κύριε Παρίση, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Ξεκινήσατε. Η εκπαιδευτική, να αντιδράτε. Είχαμε και παράσταση διαμαρτυρίας την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε βγει, τα είχαμε πει αναλυτικά. Σήμερα, 24ωρη, πανελλαδική απεργία, παντού συμμετοχή, σε όλη την Ελλάδα, γίνανε πορείες στις μεγάλες πόλεις. Εδώ είχαμε τη συγκέντρωση, είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ της Ελένης Ψωμαδάκη. Η συνέχεια ποια θα είναι, κύριε Παρίση, γιατί θα είναι έντονη η συνέχεια από τη μεριά των εκπαιδευτικών? Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε σε μια ολομέτωπη αντιπαράθεση με το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή η ΟΛΜΕ, όπως και η ΔΟΕ της πρωτοβάθμιας, έχουμε κηρύξει απεργία αποχή από τη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης, που σημαίνει ότι οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την ατομική αξιολόγηση και μόνο με αυτό, δηλαδή διεκπαιρεωτικά κομμάτια της ατομικής αξιολόγησης, δεν συμμετέχουμε, αφού συμμετέχουμε στην απεργία αποχή. Ταυτόχρονα η ΟΛΜΕ κηρύσσει ανά δύο μέρες στάσεις εργασίας προκειμένου να γίνει χρήση από τον αξιολογούμενο αλλά και τον αξιολογητή, θα πω εγώ. Δηλαδή μπορεί και ο αξιολογητής που δεν θέλει να αξιολογήσει να κάνει χρήση τη στάση εργασίας και να πει κάνω στάση εργασίας, άρα αυτό το χρονικό διάστημα δεν εργάζομαι, οπότε δεν αξιολογώ ή δεν αξιολογούμε. Μιλάω για τους συναδέλφους που είναι για να αξιολογηθούν, οπότε υπάρχει δυνατότητα να μην μπει ο αξιολογητής στην τάξη. Και φυσικά θα πάμε σε αναλόγως, βλέποντας πώς θα προχωράμε, γιατί αυτές οι διαδικασίες, επειδή έχουν βγει ήδη οι συντονιστές εκπαίδευσης στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αιγαίο, οπότε εκεί είναι ένα βήμα πιο μπροστά από το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Άρα εκεί υπάρχει μια κινητικότητα. Βλέποντας το τι θα συμβεί, θα κινηθούμε και ανάλογα με αντίστοιχες αποφάσεις πάλι συλλογικά. Πάντως στην Κρήτη γνωρίζω, ήταν έντονη οι διαμαρτυρίες, οι πορείες, από ό,τι ήταν ένα ρεπορτάζ, κύριε Παρίση, ήταν μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Και υπήρχε και μια ένωση με, με την πορεία και με τις διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών. Ναι. Οπότε έγιναν ένα μεγάλο μπλοκ και διαδήλωσαν εναντίον αυτών που συμβαίνουν και φυσικά και αφορούν ηθοποιούς και καλλιτέχνες. Οι πληροφορίες φέρνουν ότι θα γίνει μια συνάντηση με την Υπουργό την Παρασκευή, με μια ενδεχομένως και με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, οπότε και εκεί ενδεχομένως να έχουμε νερότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε πολλά, αλλά θα δούμε τι θα υποθεί και εκεί. Οπότε θα δούμε και αντιστοίχως θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας. Μάλιστα, κύριε Παρίση, σίγουρα θα είμαστε σε συχνή επικοινωνία. Από ό,τι βλέπουμε, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους, θα δώσουν έντονο αγώνα κατά της αξιολόγησης για τους λόγους τους οποίους μας εξηγήσατε. Το βασικό είναι ότι θεωρείται τιμωρητική την αξιολόγηση. Κύριε Παρίση, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Ένα τελευταίο, να καταλάβει ο κόσμος γιατί αντιδρούμε. Εμείς θέλουμε τους μαθητές μας, γενικά τους ανθρώπους, να είναι ελεύθερο, να σκέφτονται ελεύθερα, να έχουν τη δική τους γνώμη, να έχουν ένα πνεύμα αλληλεγγύης, συνεργασίας, συλλογικότητας, να εξελίσσονται και φυσικά να μην υποτάσσονται σε κανέναν. Το κράτος και τώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σίγουρα δεν θέλει τέτοιους ανθρώπους. Και προφανώς δεν θα αφήσει και δεν επιθυμεί και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δημιουργεί τέτοιους ανθρώπους.
Αυτή είναι η διαφορά μας εδώ πέρα. Γι' αυτό φωνάζουμε και γι' αυτό δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Γιατί θα προσπαθήσει να χειραγωγήσει, να κάνει έναν εκπαιδευτικό φοβισμένο, αδύναμο να αντιδράσει σε οποιοδήποτε αντιεκπαιδευτικό μέτρο θα έρθει, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να επιβάλλει την κρατική πολιτική. Μάλιστα. Κύριε Παρίση, όπως είπα και προηγουμένως, θα είμαστε σε επικοινωνία. Στο σημείο αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.